Πάμε να συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Νίκο Κτενά, υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΟΚΔΕ και μέλος του Σωματείου Επισιτισμού Τουρισμού εδώ στην περιοχή μας. Κύριε Κτενά, καλημέρα και καλό μήνα να σας ευχηθούμε. Καλή σας μέρα, καλό μήνα σε εσάς και τους ακροατές. Έλεγα νωρίτερα ότι κάποιος που θα πάει να ψηφίσει την επόμενη Κυριακή θα πρέπει να σκεφτεί αρκετά πράγματα. Θα πρέπει να σκεφτεί αν αυτό που ζει του αρέσει, αν θέλει να το αλλάξει ή αν έχουν πάρει τα μηνύματα από τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις όλοι εκείνοι όσοι εξελέγησαν, ώστε να ακούσουν και τη φωνή της κοινωνίας για αυτά τα θέματα που ζητάνε να πάρθουν αποφάσεις προς όφελος βεβαίως των πολιτών. Έχετε αυτή την εντύπωση? Ναι, καταρχάς θα μου επιτρέψετε να πω ότι σήμερα έχουμε την κεντρική προεκλογική μας εκδήλωση στις 7 η ώρα στην Καμάρα. Βεβαίως, θα το λέγαμε στο τέλος της κουβέντας, αλλά εντάξει, ωραία, ξεκινήσουμε εντάξει με αυτό. Λοιπόν. Ωραία. Το δεύτερο, για όσους δεν γνωρίζουν, η ΟΚΔΕ είναι μια κομμουνιστική οργάνωση στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, τροτσισμού και της τέταρτης διεθνούς. Έχει βαθιά ιστορία, έχει ιδρυθεί το 1934 mm-hmm. και έχει παίξει σημαντικό ρόλο στους εργατικούς και στις επαναστάσεις της περίοδου, δηλαδή από το Μάιο του 1936, τα Ιουλιανά, το Πολυτεχνείο, σε όλους τους αγώνες μεταπολίτευσης. Έτσι σε μικρούς και μεγάλους αγώνες μέχρι και σήμερα συμμετέχουμε ενεργά. Τώρα, όσον αφορά το... το ερώτημα. Το ερώτημα, ναι. Mm-hmm. Αυτό καλούμε και εμείς τους εργαζόμενους και την νεολαία να κάνουν, δηλαδή να συμμετέχουν ενεργά σε αυτές τις εκλογές, ώστε πρώτον να καταφέρουμε ένα πρώτο πλήγμα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και απέναντι σε αυτό που εστερνίζεται η κυβέρνηση, δηλαδή μία σταθερότητα, η οποία είναι πλαστή και βασίζεται σε συγκεκριμένα πράγματα. Ένα, στην ακρίβεια και τη φτώχεια. Έτσι, πλέον ο μισθός δεν φτάνει παρά μόνο μέχρι τα μέσα του μήνα και μετά η κατάσταση είναι δραματική για πολλές, για τις περισσότερες οικογένειες. Δεύτερον, είναι το σημαντικό θέμα του πολέμου, κυρίως στην Παλαιστίνη, όπου γίνεται ένας ηρωικός αγώνας των Παλαιστινίων για να επιβιώσουν από την γενοκτονία που γίνεται εκεί πέρα. Έχουμε πάνω από 30.000 νεκρούς δολοφονημένους και πάνω από 70.000 τραυματίες. Ωστόσο, η Παλαιστίνη είναι το ένα κομμάτι αυτής της επίθεσης. Το άλλο είναι η γενίκευση του πολέμου που βλέπουμε σε όλα τα μέτωπα και κυρίως εκεί στην Ουκρανία, με δηλώσεις εκατέρωθεν και από τη ΣΥΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ κτλ. Και από την άλλη, έτσι από την Ρωσία. Να, κοίτατε να, να ρωτήσω... Δεν λέγανε ότι να δεν θα διστάσουν, ας πούμε, να ρίξουν και πυρηνικά. Που δείχνει έτσι ότι... Με τον ένα να λέει ότι μπλοφάρεις και τον άλλο να λέει ότι δεν μπλοφάρω. Δυστυχώς. Ναι. Το οποίο είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και είναι ένα θέμα κυριολεκτικά ζωής και θανάτου. Βρισκόμαστε έτσι στις αρχές ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου. Αυτό λίγο πολύ το αναφέρουν όλοι. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι χρειάζεται η ανάπτυξη ενός αντιπολεμικού κινήματος mm-hmm. Τόσο για την υπεράσπιση του ηρωικού παλαιστινιακού λαού που μάχεται αυτή την περίοδο, όσο έτσι και ενάντια στους εξοπλισμούς, ενάντια στις βάσεις που έχουμε γεμίσει εδώ στην Ελλάδα και ενάντια ή μάλλον και να σταματήσουμε τα πυρηνικά όπλα, έναν πυρηνικό αφοπλισμό δηλαδή. Μάλιστα, για Κτενά, να μπορέσουμε οι λαοί ενωμένοι να ζήσουμε ειρηνικά. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτά που λέτε. Στις περισσότερες περιπτώσεις
Σε ό,τι έχει να κάνει με το τι συμβαίνει στη χώρα μας, πολλοί επικαλούνται αποφάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης. Κάποιοι άλλοι επικαλούνται ότι έτσι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς ως μέλος της θα πρέπει να συνταχθούμε με τις αποφάσεις της πλειοψηφίας. Σε ό,τι αφορά στην παρουσία ενός εκλεγμένου εκπροσώπου από την ΟΚΔΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι πιστεύετε ότι θα φέρει διαφορετικό και σε αυτό να σταθούμε? Ναι, είμαστε ξεκάθαροι. Δεν νομίζουμε ότι απέναντι σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση των πλουσίων, της καταστολής και του πολέμου, δηλαδή μία ελίτ που κυβερνά χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τα πραγματικά θέλω του λαού, όπως αυτά αποτυπώνονται και μέσα από τους αγώνες, για παράδειγμα αυτό που βλέπουμε στην Γαλλία ενάντια στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα του Μακρόν, είτε εδώ έτσι τους αγώνες και τις κινητοποίησεις ενάντια στο έγκλημα στα Τέμπη του προηγούμενου διαστήματος. Δεν είμαστε σωτήρες, δεν πιστεύουμε στις σωτήρες. Εκεί που πιστεύουμε και εκεί που επιζητούμε και προτρέπουμε και τους συναδέλφους μας και τους εργαζόμενους και την νεολαία είναι στους αγώνες μας, οι οποίοι φουντώνουν όχι μόνο στην Ελλάδα. Είχαμε πρόσφατα έτσι και αυτό το μεγάλο κίνημα των φοιτητών ενάντια στο άρθρο 16, ενάντια δηλαδή στην ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, όσο έτσι και σε αγώνες σε όλη την Ευρώπη, με απεργίες, διαδηλώσεις, κινητοποιήσεις αντιπολεμικές, σε αυτό που λέγαμε πριν, με φοιτητές έτσι να καταλαμβάνουν τα πανεπιστήμια ενάντια έτσι στη σφαγή των Παλαιστινίων. Αυτούς τους αγώνες νομίζουμε ότι πρέπει να αναπτυχθούν έτσι για να δώσουμε και μία άλλη στόχευση απέναντι στον αντιδραστικό φιλοπόλεμο θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος το μόνο που έχει να δώσει είναι πραγματικά φτώχεια, καταστολή και δυστυχώς το θέμα του πολέμου που ξαναλέω γίνεται όλο και πιο επίκαιρο. Ναι, θέλω να ρωτήσω και το εξής και να κλείσουμε αυτό βεβαίως με μια αναφορά για την κεντρική σας εκδήλωση σήμερα. Να σταθούμε λίγο και στην ιδιότητά σας ως μέλος του Σωματείου Επισιτισμού Τουρισμού, διανομέας ο ίδιος. Διαβάζαμε προχθές ότι υπάρχουν, λέει, 5.000 κενά, τουλάχιστον ό,τι αφορά στη δικιά μας την περιοχή, σε αυτόν τον χώρο, στον επισιτισμό και στον τουρισμό, από την πλευρά των εργαζόμενων, και ένα θέμα που θέτουμε και θίγουμε συχνά, δεδομένου ότι υπάρχει η πλευρά εκείνη των εργαζομένων που απαιτούν να έχουν τις αμοιβές και τους όρους εργασίας εκείνους της αξιοπρέπειας, ώστε να μπορούν και αυτοί να καλύπτουν αυτά τα κενά που υπάρχουν. Και θα ήθελα δικό σας σχόλιο. Ακριβώς. Αυτή η σταθερότητα που αναδεικνύει, υποτιθέμενη σταθερότητα που αναδεικνύει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, φέρνει αυτή την ακρίβεια, φέρνει τις ιδιωτικοποίησεις που δολοφονούν κυριολεκτικά, έτσι όπως τα Τέμπη με τους 57 δολοφονημένους, φέρνει και όμως ένα νέο σύστημα εκμετάλλευσης όπου ισοπεδώνουν κυριολεκτικά ιστορικά δικαιώματα των εργαζομένων, όπως το οχτάωρο του Πενθήμερου, έτσι συλλογικές συμβάσεις οι οποίες ουσιαστικά έχουν καταργηθεί από το 2012 παρά μόνο σε ελάχιστους κλάδους, και αυτούς, επιβάλλοντας μάλλον και νέες σχέσεις εργασίας όπως το freelancing, δηλαδή δουλειά με το κομμάτι λευκές συμβάσεις κτλ. Και όπως έχουμε καταγγείλει δεκάδες φορές, υπάρχει μια ατελείωτη εργοδοτική αυθαιρεσία σε θέμα ενσύμων, σε θέμα απολύσεων, σε θέμα ωραρίου κτλ. Τα οποία έτσι σε θέμα μέσων ατομικής προστασίας, που φέρουν και τα αποτελέσματα αυτά που λέμε, το οποίο έτσι είναι και αυτά που φέρνουν τα ατυχήματα, δολοφονίες που δυστυχώς πολλαπλασιάζονται. Έχουμε φτάσει περίπου ένας νεκρός εργαζόμενος ανά δύο ημέρες. Μάλιστα. Αυτά είναι τα δυστυχώς η κατάσταση και σε αυτή να πρέπει... Να κλείσουμε την κουβέντα μας με την δική σας κεντρική εκδήλωση εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα το απόγευμα. Ναι, στις 7 η ώρα στην Καμάρα. Mm-hmm.
θα αναπτύξουμε εκεί και το πρόγραμμά μας και τη συνολικότερη κατάσταση. Καλούμε όλους τους εργαζομένους και την νεολαία να έρθει να παρακολουθήσει την εκδήλωση, να μας στηρίξει και να μας ψηφίσει στις εκλογές, στις ευρωεκλογές στις 9 Ιούλιο. Θέλω να σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.